Σεβασμοί όντατε, σεβαστοί πατέρες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού μας, αγαπητοί γονείς, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, που είναι εμπνευσμένη από το κορυφαίο γεγονός της γέννησης του Θεοανθρώπου. Σας καλούμε να ενθαρρύνετε τα παιδιά με το θερμό σας χειροκρότημα. Παρακαλούμε τώρα τον Διευθυντή του σταθμού μας, πατήρ Ηλία Βουρβουριώτη, να απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας στο βρεφονιπιακό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, τον οποίο δημιούργησε η αγάπη και το ενδιαφέρον του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας για την άνοιξη της ζωής που είναι τα παιδιά. Διανύουμε το τρίτο έτος λειτουργίας και θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε τον προστάτη του Ιδρύματος Άγιο Βασίλειο, ο οποίος βρίσκεται φύλακας άγγελος πλάι στα παιδιά μας. Πάμπολες ευχαριστίες αναπέμπουμε στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι βοηθός και συμπαραστάτης στο έργο που επιτελείται και αρρωγός σε κάθε ανάγκη ηθική και υλική, τις οποίες ποτέ δεν μας αρνήθηκε. Παρακαλούμε τον γεννηθέντα Κύριο να τον έχει καλά, να τον ενδυναμώνει και να τον ενισχύει, ώστε να συνεχίσει καρποφορά την ποιμαντική του διακονία, η οποία φέτος συμπληρώνει αισίως τα 30 έτη. Ευχόμεθα ο Θεός να του δίνει υγεία, μακροημέρευση και επιτυχία στο πολύτιμο και πολυδιάστατο έργο του. Με την ευχή του σεβασμιωτάτου καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους μας, έτσι ώστε τα παιδιά σας να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια στην τόσο τρυφερή ηλικία που βρίσκονται. Η αποψινή γιορτή των παιδιών με αφορμή το κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου ετοιμάστηκε με ιδιαίτερη αγάπη και με την καθοδήγηση και φροντίδα του διδακτικού προσωπικού. Ζητάμε την κατανόηση και επίοικιά σας, αναλογιζόμενη το μικρό της ηλικίας τους. Ας καμαρώσουμε τα παιδιά και ας τους χαρίσουμε ένα ζεστό χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Προσμένου με χαρά η Χριστή.
έντιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρεφονηπιακού μας σταθμού, αγαπητοί γονείς και παππούδες και γιαγιές, γιατί βλέπω ότι και οι παππούδες και οι γιαγιές έχουν την καλύτερη θέση μέσα στην αίθουσα του Ιδρύματος. Όταν σκέπτομαι ότι πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, η γυναίκα δεν ήταν τίποτα, ήταν ένα πράγμα και μπορούσε να την κάνει ο άντρας της ό,τι ήθελε, όταν σκέπτομαι ότι η γυναίκα δεν έμενε στο σπίτι που έμενε ο άντρας, αλλά σε κάποιο άλλο μικρό σπιτάκι, σε κάποια ξενόντζα, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη λαϊκή. Όταν σκέπτομαι ότι η γυναίκα ήταν μια υπηρέτρια, ετοίμαζε τα πάντα, αλλά μπροστά στους ξένους δεν παρουσιαζότανε. Όταν σκέφτομαι ότι η γυναίκα ήταν απλώς μία μηχανή παιδοποιίας και σήμερα τη βλέπω αρχόντισα μέσα στο σπίτι, μάνα των παιδιών, σύζυγος του ανδρός, βοηθός του σε κάθε έργο, είτε έχει σχέση με το βιοποριστικό του επάγγελμα, είτε έχει σχέση με την ηθική του εξύψωση. Λέω ένα δόξα σοι ο Θεός, γιατί την αλλαγή αυτή την έφερε στον κόσμο ο Χριστός. Όταν σκέπτομαι ότι τότε τα παιδιά όταν γεννώνονται δεν είχαν την περιποίηση που έχουν σήμερα. Τα παιδιά αν ήταν μεν αγόρια σε κάποια ιδίως περίοδο ιστορική έπρεπε να ζήσουν. Αν ήταν κορίτσα έπρεπε να εξαφανιστούν. Έχουμε μία επιστολή, ονομάζεται της Οξυρίκου, που έχει γραφεί το 1 π.Χ. Τη γράφει ένας αξιωματικός στη γυναίκα του που ήταν επίτοκη. Αυτός ήταν στην εκστρατεία και η γυναίκα του έμεινε στο σπίτι. Και της γράφει, αν το παιδί που θα γεννηθεί ή άρεν, άφεσε αυτό. Αν γεννηθεί αγόρι, άφησε τον. Αν είναι κορίτσι, έκβαλε αυτό, πέταξε τον. Και πού θα το πετάξει, ή στον Τίβερη όπως έκαναν οι Ρωμαίοι, ή επάνω στα βουνά και στα λαγκάδια, στα χιονισμένα προπάντων βουνά, για να βρει ένα θάνατο νυκτρών. Και κάτω στην Αίγυπτο υπήρχε ένα μεγάλο άγαλμα, ο Ριχάλκινο, του Μολόχ, έτσι ονόμαζαν τον Θεό οι Ανατολίτες. Αυτό το άγαλμα του έβαζαν φωτιά και γινόταν κατακόκκινο και στα μπράτσα του εθυσίαζαν τα μικρά παιδιά. Όταν σκέπτομαι αυτά που γίνονται τότε και σήμερα βλέπω αυτά τα παιδιά να είναι το στολίδι των γονέων και η ελπίδα και η απαντοχή τους. Όταν βλέπω να υπάρχει σήμερα μια μεγάλη φροντίδα για αυτά τα παιδιά. Είδατε πόσο μικρά είναι και βρέθηκε ο Βρεφονηπιακός σταθμός που είναι έκφραση της αγάπης της τοπικής εκκλησίας, τα υποδέχεται, τα περιποιείται, τα κρατάει σε ασφάλεια όσο η μητέρα είναι στην εργασία της. Όταν βλέπω αυτά τα παιδάκια που άλλα ντύθηκαν άγγελοι, άλλα οι τσοπάνιδες που πήγαν πρώτοι και είδαν τον Χριστό και άλλα σαν τους μάγους ντυμένα που βασιλείς τότε αυτοί έτρεξαν να προσφέρουν τα δώρα στον αιωγεννηθέντα Χριστό, λέω, δόξα σε ο Θεός, διότι αυτή την αλλαγή ο Θεός την επέτρεψε. Αγαπητοί μου, η γιορτή δεν είναι γιορτή αξιώσεων, διότι τα παιδάκια δεν ξέρουν ούτε να γράφουν ούτε να διαβάζουν. Όμως μας κατέπληξαν με αυτά τα οποία είπα και όπως τα είπα. Και αυτό ότι του υπενδείκνυε ενός παιδιού η δασκάλα του, πες αυτό και λέει αυτό δεν το λέω, και αυτό είχε την ομορφιά του και είδα ότι προκάλεσε το γέλιο όλων μας. Δηλαδή θέλω να πω και τα σφάλματα και οι αδυναμίες των μικρών παιδιών είναι αφορμή για να χαιρόμαστε, να τα αγαπάμε περισσότερο και να δοξάζουμε τον Θεό που τα έχουμε στην αγκαλιά μας. Ένα μήνυμα θέλω να σας δώσω και το μήνυμα αυτό το παίρνω από το στόμα ενός παιδιού που είπε «Η αγάπη και η ελπίδα υπάρχει μόνο στην πάθη του Χριστού». Χωρίς αγάπη δεν πρέπει να ζούμε και χωρίς ελπίδα η ζωή μας είναι χωρίς νόημα, είναι στενάχωρη από όλες τις πλευρές, γινόμαστε δυστυχισμένοι. Το λένε και οι άνθρωποι που δεν είναι και πολύ κοντά στην Εκκλησία, ότι σήμερα ζητείτε ελπής. Την ελπίδα λοιπόν εύχομαι σε όλους σας και την αγάπη που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, ώστε να κάνουμε τις μέρες μας πιο όμορφες, να έχουν νόημα,
θα έχει η ζωή μας στόχο να είμαστε ευτυχισμένοι. Οι δασκάλες τα κατάφεραν, γι' αυτό από αυτή τη θέση τις επαινώ. Όπως επαινώ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρόντα και τα απόντα, τα οποία έχουν μία φροντίδα πατρική και στοργική, ώστε ο βρεφονηπιακός μας σταθμός να λειτουργεί άριστα, να έχει μία καλή πορεία. Σας επαινώ για την παρουσία σας, τους παππούδες και τις γιαγιές τους συγχαίρω και συμμερίζω με τη χαρά τους για τα εγγόνια τους, διότι τα θεωρούν δύο φορές παιδιά τους, και εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές και προπάντων καλά Χριστούγεννα, που η γέννηση του Χριστού μας έφερε αυτή την αλλαγή σε όλο τον κόσμο. Κάθε καλό σας εύχομαι και του χρόνου να αξιωθούμε πάλι να παρακολουθήσουμε μια όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή με τα παιδιά μας, τα οποία θα είναι κατά ένα χρόνο μεγαλύτερα και οπωσδήποτε θα αποδώσουν καλύτερα. Όσο ο Αγιαβασίλης θα μοιράζει τα δώρα, ο Σεραπιώτοπος θα δώσει σε όλους μας από ένα ημερολόγιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στην 30ετία και φέτος μας έχει κάποια τιμή στο πίσω μέρος του ημερολογίου να έχει φωτογραφία τον Ολυμπιακό Σταθμό μαζί με τα παιδιά. Ο Χριστόφορος! Έλα, Βασίλη. Θα αλλάξω την εδώ. Ο Παναγιώτης!